Ακόμα 1 λεπτό και 52 δευτερόλεπτα. Βάλτερς. Πρωταθλητής εντός και εκτός παρκέ, παράδειγμα παθιασμένου παίκτη που μάχεται για κάθε μπάλα, ζητά εμψύχωση από τους φιλάθλους, δακρύζει σε ήττες και οδηγεί την ομάδα του σε νίκες. Αυτός είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο δράκος του ελληνικού μπάσκετ ήταν επίτιμος καλεσμένος γνωστού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η έγκλη της παρουσίας του ήταν τέτοια που η αίθουσα γέμισε από σπουδαστές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με έναν θρύλο του ελληνικού αθλητισμού. Νομίζω ότι όσοι άνθρωποι είμαστε ενεργοί, νομίζω ότι και ζούμε αυτή την πολύ ωραία ζωή, πρέπει κάθε μέρα που ξυπνάμε να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο από ό,τι κάναμε χθες. Από εκεί ξεκινώντας, νομίζω ότι βάρος δεν μπορεί να είναι ο κόσμος που νιώθει έτσι μια εκτίμηση για αυτό που ήδη έχεις κάνει. Αλλά σίγουρα είναι κίνητρο για να μπορέσεις να κάνεις κάτι περισσότερο. Κυρίως για να ανακαλύψεις μήπως μπορείς να έχεις περισσότερες δεξιότητες από ό,τι έχεις καταφέρει μέχρι τώρα. Από εκεί πέρα, το ότι έχεις δώσει χαρά, γιατί νομίζω ότι αυτός ο σεβασμός και εκτίμηση απορρέει από το ότι όλοι έχουν να θυμούνται μια χαρά ή μια ικανοποίηση για αυτό που ζήσανε μαζί σου, νομίζω ότι είναι δώρο Θεού. Επιστρέψατε στον Άρη μετά από 24 χρόνια, δηλώσατε ότι γυρίσατε στο σπίτι σας. Θυμάστε την πρώτη στιγμή που μπήκατε σαν παίκτης μέσα στο Αλεξάνδρειο? Είναι δύσκολο να θυμηθώ ακριβώς την πρώτη στιγμή. Θυμάμαι όμως ότι όταν ήρθα και ξεκινήσαμε στο πρώτο παιχνίδι, ο κόσμος ήταν με μεγάλο ενθουσιασμό γύρω μας. Είχε μεγάλη πίστη για αυτή την παρέα που είχε δημιουργηθεί και τελικά είχε δίκιο. Μία από τις μεγαλύτερες αλήθειες στο χώρο του αθλητισμού είναι ότι οι πολύ καλοί παίκτες δεν γίνονται αντίστοιχα και καλοί προπονητές. Και κάπου εδώ έρχεται να μας διαψεύσει ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ένας πρωτοκλασσάτος παίκτης που έγινε άρτιος προπονητής. Λένε ότι ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος, τα ίδια μονοπάτια που τον οδήγησαν την πρώτη φορά στο μέρος όπου έμελε να του αλλάξει τη ζωή, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Νομίζω καταρχήν ότι πρέπει να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που να δημιουργεί στελέχη, να παράγει υγεία και να έχει προοπτική στο μέλλον ανά πάσα στιγμή να διεκδικήσει τα όνειρά του. Γιατί ξέρουμε ότι τα όνειρα κάθε Αριανού είναι η ομάδα να είναι στην κορυφή. Αλλά αυτό χρειάζεται δουλειά, προεργασία και υπομονή και φυσικά συνεργασία και συμπαράσταση από τους ανθρώπους και που αγαπάνε και που θέλουν τον Άρη να πρεσβεύει το πνεύμα της ομάδος που εδώ και πολλά χρόνια. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης μίλησε και για την εθνική ομάδα. Νομίζω καταρχήν η εθνική ομάδα σε όλους μας συγκινεί πάντα. Από εκεί πέρα νομίζω ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν ικανότητες και δυνατότητες. Χρειάζονται συμπαράσταση και οργάνωση ώστε να έχουν την αποτελεσματικότητα που όλοι ονειρευόμαστε. Και νομίζω ότι και εκείνοι ονειρεύονται, αλλά συγχρόνως όχι μόνο ονειρευόμαστε, αλλά θεωρούμε ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί γιατί έχουμε και τα προσόντα. Σκληρή δουλειά, πλάνο, επιμονή, υπομονή, συνεργασία. Ο νέος Γιαννάκης του μπάσκετ ποιος είναι? Νομίζω υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία είναι καλύτερα από τον Γιαννάκη. Υπάρχει ο Γιάνναρος. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν έχει σημασία ποιος είναι το παιδί το οποίο πραγματικά ξεχωρίζει και που ξέρουμε ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο κάνει όλους μας υπερήφανους. Αλλά νομίζω ότι η μεγάλη υπόθεση για το ελληνικό μπάσκετ θα είναι ο χειρότερος παίκτης που θα παίζει μπάσκετ να είναι υψηλού επίπεδου. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του παγκόσμιου αθλητισμού. Είναι ένας τρίαμβος. Είναι ένα ηρωικό κατόρθωμα. Γιατί μέχρι τότε οι Έλληνες δεν πιστεύαν ότι μπορούσαν να είναι από τους πρώτους και δει πρώτοι στην Ευρώπη. Δεν πιστεύαν ότι μπορούσαν να κερδίσουν λαούς οι οποίοι ήταν εκτός συνόρων και που τους θεωρούσαν τεράστιους και δυνατούς. Και γι' αυτό το λόγο λέει, τελικά μπορούμε, τα παιδιά μας είναι αυτά.
Τα κατορθώματα και το ταλέντο του Γιαννάκη ξεπερνούσαν τα σύνορα της μικρής μας χώρας. Εκεί όμως που φοβήθηκε για το μέλλον του στο μπάσκετ ήταν το καλοκαίρι του 81 στην Αμερική, όπου πήγε να δοκιμαστεί στο NBA στην ομάδα των Boston Celtics. Σε μια προπόνηση χτύπησε στο αριστερό γόνατο και οι γιατροί του νοσοκομείου που τον εξέτασαν του ανακοίνωσαν ότι έκοψε το χιαστό σύνδεσμο και θα χρειαστεί να κάνει 4 εγχειρήσεις με αμφίβολα αποτελέσματα. Ο Γιαννάκης άρχισε τις προπονήσεις. Πονούσε, αλλά επέμενε. Άλλαξε λίγο το παιχνίδι του, αλλά δεν έκανε πίσω. Κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Αγωνίστηκε για ακόμα 15 χρόνια σε κορυφαίο επίπεδο χωρίς χιαστό σύνδεσμο. Δεν χρειάστηκε να το πει σε κανέναν.